Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης, Παναγιώτη Τσακύρη. Πρόσφατα είχατε μία συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θέλετε να μας πείτε για ποιο λόγο ήρθαν? Ο λόγος που ήρθαν ήταν ότι είχαμε αποστείλει μία επιστολή πριν κάποιους αρκετούς μήνες στην Γενική Γραμματεία Σύγχρονης Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού. Το είχαμε πει και στον κύριο Γιατρο Μανολάκη το καλοκαίρι όταν είχε έρθει εδώ πέρα, προκειμένου να επισκεφθούν τη Δημοτική Πινακοθήκη και να καταλήξουμε σε ένα πλάνο για την αναβάθμισή της. Εμείς, επειδή η κατάσταση, όπως γνωρίζετε, της Πινακοθήκης δεν ήταν καλή, προβήκαμε σε κάποιες ενέργειες ώστε να σώσουμε και το καταφέραμε ό,τι μπορέσαμε και σώσαμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εντούτοις όμως πρέπει να γίνουν ορισμένες ενέργειες. Έτσι ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού στην πρόσκλησή μας και μάλιστα επέστειλε τους ίδιους τους διευθυντές των τμήματων του, οι οποίοι ήρθανε, είδανε την πινακοθήκη, συμφώνησαν με τις ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, μας έκαναν τι υποδείξεις, τι χρειάζεται και έδειξαν τη διάθεσή τους ώστε να ενταχθεί η γενικότερη αναβάθμισή της στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση της? Περιλαμβάνει την συντήρηση των έργων, την οποία είναι δεδομένο ότι την αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Μία μουσιολογική μελέτη, την ανάδειξη, την ιστορικότητα των έργων δηλαδή μέσα και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Δηλαδή τον ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, τις συνθήκες με τις οποίες θα βρίσκονται τα έργα και μία μουσιογραφική μελέτη, δηλαδή ο τρόπος που θα στείνεται κάθε φορά έκθεση ώστε να αναδεικνύονται όλα τα έργα, γιατί τα έργα είναι τόσα πολλά που δεν μπορούν να μπουν σε μόνιμη έκθεση και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μπορούν κατά καιρούς να αλλάζουν περιοδικά, ώστε να μπορεί και ο κόσμος να τα επισκέπτεται, αλλά και για να υπάρχει και το ενδιαφέρον του κόσμου, να βρει το ενδιαφέρον του κόσμου σε εγρήγορση. Ταυτόχρονα επισκεφτήκαμε μετά την Δημοτική Πινακοθήκη, μας είπαν μάλιστα, συγγνώμη, μας υπέδειξαν τι χρειάζονται από εμάς άμεσα να το τρέξουμε ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς για να μας βοηθήσουν και εκείνοι. Και μετά επισκέφτηκαν το Μουσείο Θεοφύλου, γιατί όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις νέες επιταγές των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης πλέον, τα έργα πρέπει να τοποθετούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Επισκέφτηκαν το Μουσείο Θεοφύλου γιατί τα έργα συντηρήθηκαν, αλλά δεν μπορούμε. Ο τρόπος που πρέπει να τοποθετούνται δεν έχουν τοποθετηθεί όλα τα έργα. Θα αναλάβουν εκείνοι να μας υποδείξουν έναν τρόπο ώστε τα έργα περιοδικά με τον ίδιο, όπως είπα και για την Πινακοθήκη, με τον ίδιο τρόπο να μπορούν να αντικαθίστανται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, ώστε να αναδεικνύονται όλα, να εκτίθενται μάλλον όλα. Και συμφώνησα και με την ενέργειά μας αυτή, με την ενέργειά μας να αναδείξουμε τα έργα σε κινητά μνημεία εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί αυτό συνεπάγει ότι τα έργα αυτά δεν μετακινούνται εάν δεν πάρουν έγκριση πλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Και ο Θεόφιλος έπρεπε, τα έργα του Θεοφύλου ήταν εκ του νου κάνευ ότι έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο για τα έργα του Θεοφύλου. Κάτι που το πράξαμε και συμφώνησε με αυτή την ενέργειά μας και τώρα βρισκόμαστε σε επαφή. Οι άνθρωποι έφυγαν στην Αθήνα και βρισκόμαστε σε επαφή και επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε να τους παρέχουμε ό,τι μας ζήτησαν, ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός των εργασιών που χρειάζεται να γίνουν στην πινακοθήκη. Ποιος είναι, έχουμε κάποια εικόνα? Εμάς μας είπαν οι άνθρωποι, εντάξει, είναι κάτι πρόχειρο τώρα εκ των ενώντων, σας το λέω, μας είπαν ότι θα μπορούσε να φτάσει και το 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να ενταχθεί, είναι θέμα και πολιτικής βούλησης του Υπουργείου, έτσι. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι είπαν ότι η συλλογή αυτή της Δημοτικής Πινακοθήκης θα πρέπει να θεωρείται από τις καλύτερες στην Ελλάδα και από τις πιο πλούσιες στην Ελλάδα, τα έργα που είδανε. Το γεγονός όμως ότι ήρθαν οι ίδιοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πινακοθήκη σηματοδοτεί ότι η έγκριση των χρημάτων είναι... Ήρθαν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες κατ' εντολή της πολιτικής ηγεσίας, αλλά οι οποίοι όμως άνθρωποι τους άρεσε και το ίδιο το αντικείμενο, δηλαδή οι ίδιοι ενθουσιάστηκαν και και εμπνεύστηκαν από αυτό που έχουν να κάνουν. Τους άρεσε η Δημοτική Πινακοθήκη και φάνηκαν διατεθειμένοι σαν υπηρεσιακοί παράγοντες να βοηθήσουν μέχρι εκεί πέρα που μπορούν.